Η γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, ήταν η νέα καλεσμένη του κύκλου επιστημονικών διαλέξεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η πολυπύρη αρχαιολόγος αναφέρθηκε σε μια σειρά πορισμάτων της αρχαιολογικής υπηρεσίας από την πόλη της αρχαίας Κηδονίας. Εγώ θα μιλήσω για μια ειδική τελετή, μια τελετουργική θυσία που έγινε στις αρχές του 13ου αιώνα π.Χ. στην πόλη τη σημερινή των Χανίων, που τότε στα Μυκηναϊκά χρόνια λεγόταν Κηδονία. Είναι μια τελετουργική πράξη που έχει πολλά από τις δοξασίες και των Μυκηναίων και βεβαίως αναφέρεται σε θυσία 33 εγωπροβάτων, ενός βοδιού, λίγο γουρουνιών και μίας νέας κοπέλας. Έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο σεισμό που συνέβη εκείνο το διάστημα στην πόλη των Χανίων, στην Κηδονία, και αυτό τρόμαξε τόσο πολύ τους ανθρώπους που έκαναν προσφορές στις χθόνιες δυνάμεις για να μην επαναληφθεί. Η κυρία Βλαζάκη επί χρόνια ήταν έφορος αρχαιοτήτων στα Χανιά, διέγραψε μια πολύ λαμπρή καριέρα εκεί ως αρχαιολόγος και εξακολουθεί να τη διαγράφει. Στη συνέχεια έγινε γενική διευθύντρια και ήταν η διοικητική μου προϊσταμένη και τώρα είναι γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι η πολιτική μου προϊσταμένη. Παρ' όλα αυτά η ίδια ποτέ δεν λησμονεί την αρχική της ταυτότητα, αυτή της αρχαιολόγου, και ποτέ δεν την αποποιείται. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι ισόφελος των αρχαιοτήτων, ισόφελος του πολιτισμού, ισόφελος της ίδιας της χώρας, όταν έχει τόσο κατερτισμένους γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία. Η Κηδονία, σημαντική αρχαία πόλη κράτος της Κρήτης, ιδρύθηκε σύμφωνα με το θρύλο από το βασιλιά Κίδωνα, γιο του Ερμή ή του Απόλλωνα. Στην Κρήτη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού με τις τοπικές του υπηρεσίες, τις εφορίες αρχαιοτήτων και τις υπηρεσίες νεωτέρων μνημείων, προσπαθεί να προχωρεί έργα σε διάφορους χώρους αρχαιολογικούς και σε μουσεία, έργα προστασίας, έργα συντήρησης και βεβαίως με κατάληξη σε έργα ανάδειξης. Για τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με τεράστιο ενδιαφέρον και πλήθος σημαντικών πολιτισμικών δράσεων. Έρχομαι συχνά για διάφορα ευχάριστα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά βεβαίως έρχομαι και για δύσκολα θέματα της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το μετρό παραδείγματος χάρη, όπως ξέρετε. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά σε αυτά που εμένα μ' αρέσουν και πιστεύω, γιατί με το να έχω ζήσει στα Χανιά, την Θεσσαλονίκη τη βλέπω κάτι μεγαλύτερο, αλλά πολύ κοντινό και με μια ατμόσφαιρα που μου θυμίζει και λίγο Χανιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.